σε ακόμη μια αιμοδοσία που διοργανώνει η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, τοπική διοίκηση Χίου, εδώ στο κτίριό μας. Η αιμοδοσία γίνεται πάντα στα πλαίσια της εορτής του Αγίου Αρτεμιμίου, που είναι ο προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας. Φέτος γιορτάζουμε με τρεις δραστηριότητες τη γιορτή μας. Η πρώτη είναι σήμερα η αιμοδοσία. Πέμπτη και Παρασκευή είναι η χάρη του και Κυριακή διοργανώνουμε ένα αγώνα δρόμου που θα γίνει πάλι στο χώρο του Αγίου Αρτεμιμίου. Μία ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Η αιμοδοσία βλέπουμε ότι έχει προσέλευση. Είναι από τις μεγαλύτερες αιμοδοσίες του Αγίου. Πάντα οι ειδικοί συνάδελφοι πάνε όλο τον χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση το νοσοκομείο να ζητήσει τη βοήθειά μας και να μην ανταποκριθούμε. Αλλά πάντα έχουν τα τελευταία χρόνια, 7-8 χρόνια, έχουμε καθιερώσει πάντα στη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου, εδώ στο δικό μας το χώρο, στο δικό μας το σπίτι, να γίνεται μια αιμοδοσία οργανωμένη, ομαδική, στην οποία όμως συμμετέχουν εκτός από αστυνομικούς και συνοριοφύλακες. Στον αγώνα λοιπόν αποφασίσαμε φέτος να εντάξουμε και άλλη μια εκδήλωση, μια αθλητική εκδήλωση αυτή τη φορά στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Αρτέμιο, η οποία είναι ένας αγώνας δρόμου μια ανταγωνιστικού χαρακτήρα, γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Σκεφτήκαμε φέτος για πρώτη φορά μετά από ένα σεμινάριο που κάναμε πρώτων βοηθειών στο ΙΕΚ του νοσοκομείου Χίου, τα έσοδα του αγώνα να διατεθούν για να προμηθεύσουμε τις υπηρεσίες με kit πρώτων βοηθειών και για τους συναδέλφους αλλά και για τους πολίτες που έρχονται στην υπηρεσία και εδώ και στις υπηρεσίες τις περιφερειακές. Οπότε ο σκοπός του αγώνα είναι αυτός. Θέλουμε να γίνει θεσμός. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους χορηγούς, από τους καταστηματάρες της Χίου και γενικώς και από τους συναδέλφους. Οπότε θα το ξεκινήσουμε. Θα γίνει η παράδοση της σακούλας του αγώνα κανονικά με μπλουζάκι, με τα πάντα μέσα, αύριο το απόγευμα εδώ από τις 5 μέχρι τις 9 και σε αυτόν τον χώρο, και την Παρασκευή πάλι από τις 5 μέχρι τις 8 στον Άγιο Αρτέμιο, εκεί στην αίθουσα στο κέντρο νεότητας. Τι άλλο να πούμε για αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε συμμετοχή γύρω στα 140 άτομα. Είπαμε για πρώτη φορά να βάλουμε ένα όριο συμμετοχών της 150, βέβαια υπάρχει δυνατότητα και για περισσότερα άτομα. Έχουμε δηλαδή προμηθευτεί παραπάνω μπλουζάκια για όποιον έρθει εκείνη τη τελευταία στιγμή και θέλει να συμμετέχει, για να μην ξεφύγουμε πολύ, γιατί το κάνουμε για πρώτη φορά και θέλουμε να γίνει σωστά και να μην ανοιχτούμε πάρα πολύ. Μακάρι να γίνει θεσμός αυτό, είναι ένα θετικό γεγονός. Περαιτέρω έχουμε και την Τρίτη μια εκπροσώπηση της τοπικής διοίκησης Χίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στην Αθήνα. Θα παρευρεθώ ως εκπρόσωπος της τοπικής διοίκησης εδώ στο Παγκόσμιο Συνέδριο της IPA που θα γίνει στην Αθήνα, που θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες του κόσμου. Αστυνομική Διεθνής Χίου που πάντα άκρως ευαισθητοποιημένη στο θεσμό της αιμοδοσίας προσφέρουν εθελοντικά το αίμα τους με πολύ χαρά και με πολύ γνώση της ασφάλειας του εθελοντή αιμοδότη. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική, θα μείνουμε μέχρι τις 1, πιστεύω θα έχουμε μια καλή σοδιά, να το πω έτσι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου για την προσφορά της. Πώς είναι η ανάγκη στην περίοδο αυτή? Πάντα οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες, όχι μόνο για τα δεδομένα του νοσοκομείου μας, αλλά διότι πολλοί ηχιώτες έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες στα νοσοκομεία της Αθήνας και μας ζητούν βοήθεια. Εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Προσπαθούμε να έχουμε ικανό απόθεμα ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου αλλά και τις ανάγκες των συντοπιτών μας και όχι μόνο που θα μας ζητήσουν αίμα. Υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στα νοσοκομεία. Ακόμα και όταν κληθούμε να δώσουμε αίμα σε νοσοκομεία εκτός Χίου, σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, πάντα ανταποκρινόμαστε. Έτσι, οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίμα έχει ημερομηνία λήξης, ότι από τη στιγμή που το παίρνουμε ζει 35 μέρες στο ψυγείο. Αυτό μας υποχρεώνει να μην εφησυχάζουμε. Έτσι, τόσο εμείς όσο και οι εθελοντές αιμοδότες είναι στις επάλξεις και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε.